Σε οριακό σημείο βρίσκεται η λειτουργία της υπηρεσίας δόμησης Χανίων με σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική και τουριστική ανάπτυξη των 7 δήμων του νομού και με παρενέργειες στην οικοδομική δραστηριότητα. Σε 2.600 φτάνουν οι συσσωρευμένες εκκρεμότητες που αφορούν σε βεβαιώσεις όρων δόμησης, προεγκρίσεις αδειών και μεταγενέστερους ελέγχους. Ο Δήμος, πέρα από το να πιέζει την κεντρική εξουσία, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Με προσπάθειες που κράτησαν αρκετά, κατάφερε να εξασφαλίσει 5 μηχανικούς, αν δεν κάνω λάθος, από τη ΔΕΠΑΝ και κάποιοι μόνιμοι είναι καθοδόν. Της ΔΕΠΑΝ δεν θα μπουν στην πλατφόρμα των αδειών, γιατί δεν είναι μόνιμοι. Θα βοηθήσουν όμως αρκετά σε άλλα πόστα. Είναι ένα προσωρινό μέτρο, το οποίο βέβαια μπορεί να αποδειχθεί και μόνιμο, γιατί είναι μηχανικοί τους οποίους προσλαμβάνουμε με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης. Μηχανικοί και αρχιτέκτονες, ωστόσο, εκτιμούν ότι η προσωρινή απασχόληση ιδιωτών μηχανικών μέσω συμβάσεων ορισμένου χρόνου, που προβάλλεται από το Δήμο Χανίων ως κύρια λύση στο πρόβλημα υποστελέχωσης της υπηρεσίας, σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της. Τονίζουν δε ότι η πολεοδομία πρέπει να παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο και να ενισχυθεί με μόνιμο προσωπικό. Όπως ο Νάνε, είναι μια μεγάλη αποχώρηση. Έχουμε αντιληφθεί την αγωνία του κόσμου, την αγωνία των μηχανικών, την αγωνία των ιδιωτών, των επιχειρηματιών. Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Δόμησης, Φραγκίσκο Τρουλάκη, καθορίστηκαν συγκεκριμένες ημέρες ελέγχων μόνο των συσσωρευμένων ετήσιων οικοδομικών αδειών, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος να χαθεί η αξία ακινήτων ιδιωτών. Οι ελεγχτές πάνω είναι 5 άτομα. Θα γίνουν εσωτερικές μετακινήσεις. Πιστεύω όταν μείνει ο έλεγχος σε 6-7 άτομα που θα κάνουν καθένας όλους τους ελέγχους, θα ρολάρει το πράγμα, θα τσουλήσει. Δεν είμαι απεσιόδοξος. Σε συνέλευση του τεχνικού κόσμου των Χανίων, που συγκάλεσε το τμήμα Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου σχετικά με τα προβλήματα της υπηρεσίας δόμησης, έγινε σαφές ότι είναι ανέφικτη η διεκπεραίωση μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες των συσσωρευμένων εκκρεμοτήτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις περιουσίες των πολιτών, για την οικονομία και την ανάπτυξη του νομού. Ο τεχνικός κόσμος των Χανίων, σύσσωμος και ενωμένος, επισημαίνει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τον κίνδυνο να καταρρεύσει μια νευραλγική για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου υπηρεσία και θέτει πρώτων ευθυνών της την πολιτική ηγεσία του Δήμου Χανίων έναντι της τοπικής κοινωνίας. Είναι κρίμα και άδικο, γιατί η πολεοδομία συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση ενός τεράστιου έργου, όπως είναι το ετήσιο τεχνικό, ιδιωτικό και όχι μόνο πρόγραμμα, που είναι το πεντάστερο στη Γεωργιούπολη μέχρι ο Σταύλος στο βουνό, σε όλο τον νομό. Είναι τεράστιο έργο. Είναι κρίμα και άδικο λοιπόν να εργαλειοποιηθεί η πολεοδομία αντιπολιτευτικά τώρα. Τα προβλήματα υποστελέχωσης της υπηρεσίας δόμησης τέθηκαν και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, με τους επικεφαλείς των παρατάξεων να εκφράζουν την ανησυχία τους για το μέλλον. Η πρόσφατη παρέτηση του Γιάννη Στρογγυλού από τη θέση του προϊστάμενου του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών ήρθε να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη επιβαρημένη κατάσταση, σε μια περίοδο μάλιστα που τα Χανιά είναι τρίτα πανελλαδικά στην οικοδομική δραστηριότητα.